Πάμε τώρα όμως γρήγορα να δούμε, γιατί έχουμε σοκ για το μευτήρα που ζήτησε φακελάκι ανάλογα με τα κιλά του μωρού. Την ίδια ώρα η μητέρα βρισκόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, βοηθήστε με λίγο, έχουμε τον κύριο Πατσουράκο, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε αντιπρόεδρε. Γεια σας κύριε Καμπούρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ακριβώς αυτή η υπόθεση πάλι? Κοιτάξτε, καταρχάς αυτή η υπόθεση είναι γενικά ανώνυμη ως προς το όνομα του γιατρού. Τι λέτε? Εμείς σαν ιατρικός σύλλογος είναι ξεκάθαρη η θέση μας και γι' αυτό βγάλαμε και ανακοίνωση και αφορά όχι μόνο το συγκεκριμένο συμβάν, αλλά κάθε συμβάν που υπάρχει. Όταν υπάρχει καταγγελία για κάτι τέτοιο, εφόσον όμως έχουμε και το όνομα του συναδέλφου και υπάρχει μια καταγγελία, εμείς θα εφαρμόσουμε ό,τι προβλέπεται από το πειθαρχικό δίκαιό μας και θα πάει κατευθείαν στο πειθαρχικό. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να έχουμε είναι να έχουμε κάποια σαφέστατη καταγγελία. Και αυτό που λέμε, και είναι κάτι κλασικό κύριε Καμπούρη, και το οποίο μπορεί να το εφαρμόσει η πολιτεία, είναι γιατί δεν ανοίγει, αν έχει κάποια τις καταγγελίες, τους λογαριασμούς των ιατρών, τα οικονομικά του στοιχεία να διασταυρώσει. Και τη στιγμή που υπάρχει οποιαδήποτε μη συμβατότητα επί των οικονομικών τους, εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είναι και η πολιτεία να εφαρμόσει τον νόμο. Κύριε Πατσουράκο, το θέμα ρωτάει ο πολίτης. Εμείς καταγγέλουμε τον γιατρό περί φακελάκι. Γίνεται τίποτα στην ουσία? Φυσικά. Τι γίνεται? Πάρα πολλά. Και φυσικά στο συγκεκριμένο γιατρό. Ακούστε να σας να πούμε αυτή τη στιγμή το ότι θα εξαλειφθεί το φακελάκι σε κάθε κατηγορία εργαζομένων. Υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Και σε εσάς υπάρχουν άνθρωποι μακριά από εσάς αυτό το πράγμα που παίρνουν κάποια λεφτά για να κάνουν κάποια πράγματα κατευθυνόμενα. Και φυσικά και αυτούς και εσείς το δικό σας αντίστοιχο σωματείο τους καταγγελεί και τους τιμωρεί. Κύριε Πατσουράκο, δυστυχώς το χώρο της δημοσιογραφίας, γιατί υπάρχουν λαμόγια συνάδελφοι δημοσιογράφοι, λαμόγια που τα παίρνουν από δεξιά και αριστερά και να τους διαγράψει εσύ ΕΕ, δεν τους διαγράφει, δεν γίνεται τίποτα. Εμείς όμως το κάνουμε. Εμείς έχουμε διαγράψει επανειλημμένους συναδέλφους μας, τους έχουμε τιμωρήσει στο πειθαρχικό μας με στέρηση της άσκησης επαγγέλματος από 1 έως 3 χρόνια και φυσικά αυτό το εφαρμόζουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε καταγγελία. Εδώ και ουδής αμφισβητεί ότι δεν έχει συμβεί αυτό. Φυσικά μπορεί να έχει συμβεί. Κακοί γιατροί υπάρχουν. Αυτό επισύρει ποινή φυλάκισης. Εμείς θέλουμε στοιχεία. Τότε γιατί δεν επικοινωνείτε με τον ομότιμο καθηγητή που έκανε την καταγγελία? Έχετε βέβαια, βγάλαμε ήδη το δελτίο τύπου και αυτό ήδη έχει προχωρήσει η νομική μας υπηρεσία και αυτό θα κάνει. Μάλιστα. Αλλά και ο ομότιμος καθηγητής θα πρέπει να μας πει βέβαια το όνομα, γιατί εμείς τα στοιχεία που έχουμε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ φαίνεται ένας απλός άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να καταγγείλει κάτι. Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε? Εδώ, λοιπόν, πώς, έχουμε συγκεκριμένη καταγγελία, όπως πολύ σωστά πήγε να μου πει ο Φίλιππος τώρα, όπου ο συγκεκριμένος γιατρός ζήτησε, είπε ότι εγώ δεν είμαι τζαμπατζής και ζήτησε 2.100 ευρώ, όσα ήταν και τα γραμμάρια δηλαδή, τώρα, του νεογνού. Ότι αυτό πλέον κατατάει από εσχρό έως φεδρό και φυσικά δεν το συζητάμε. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο ιατρικός σύλλογος έβγαλε άμεσα την ανακοίνωση. Το ίδιο ισχύει και για οτιδήποτε άλλο συμβαίνει με οποιονδήποτε χώρο ή και φαρμακευτικές εταιρείες ή το οτιδήποτε άλλο. Δεν θα σταματήσουμε στο λεπτό να εφαρμόζουμε τον νόμο και ό,τι προβλέπεται. Και να είστε βέβαιοι το ότι στο συγκεκριμένο συμβάν έχουμε αμέσως τα αντανακλαστικά μας κινητοποιηθεί και αυτό θα κάνουμε. Όμως θα πρέπει να ζητήσω από τον κάθε Έλληνα πολίτη, αντιλαμβανόμενος ότι δεν θέλει ενδεχομένως να έρθει σε σύγκρουση με κάποιον γιατρό, αλλά και εμείς για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τους κακούς γιατρούς, που πάντα σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν. Αλλά μπροστά στο γεγονός ότι αυτοί οι λίγοι που δυστυχώς αμαυρώνουν το ιατρικό επάγγελμα, μπροστά στη μεγάλη μάζα των γιατρών και ιδίως του Εθνικού Συστήματος Υγείας που... Κύριε Πατσουράκο, ένας πολίτης παίρνει σε εσάς και κάνει την καταγγελία. Να μάθω λίγο ποια είναι η διαδικασία. Έτσι. Έχω πάει εγώ στο γιατρό και ο γιατρός μου λέει για χειρουργείο θέλω ένα χιλιαρικάκι. Τι κάνουμε? Εγώ δεν έχω άλλο άνθρωπο να δώσω. Γιατί να το δώσω, αφού τον πληρώνουμε το δημόσιο. Μία απλή καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο, την οποία να την καταθέσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η νομική μας υπηρεσία, ιδιαίτερα σε αυτό, σε 15 την επόμενη εβδομάδα την περνάει από το Διοικητικό Συμβούλιο και παίρνεται η αντίστοιχη διαδικασία όπου καλείται ο γιατρός στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ένα ερώτημα. Δεν σημαίνει ότι θα πάει φυλάκι. Δεν έχει σχέση. Ναι, είναι δύο άσχετα. Μια ΕΔΕ τον περνάτε. Όχι, σας λέει. Δεν καταλάβατε. Η ΕΔΕ, την ΕΔΕ,
Βρίσκονται. Η ανακοινωνική εξέταση είναι μια εξέταση την οποία την κάνει το Υπουργείο Υγείας και το αντίστοιχο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος επεμβαίνουμε στο πειθαρχικό μας σύστημα. Η ΕΔΕ γίνεται από το νοσοκομείο στο οποίο έχει γίνει καταγγελία. Συγγνώμη, θα έρθω εγώ επώνυμα. Εμείς είμαστε στο πειθαρχικό. Εσύ, βέβαια, επώνυμα. Κύριε Πατσουράκο, με συγχωρείτε. Πάω εγώ σε ένα γιατρό και μου ζητάει ένα φακελάκι. Έχω το καταγγείλει. Λοιπόν, εάν εγώ έρθω σε εσάς, θα έρθω επώνυμα σαν Φλουτσάκος Απόστολος να πω ότι μου ζήτησε λεφτά και θα έχει το όνομά μου ο γιατρός. Χωρίς να έχω δώσει χρήματα. Μισό λεπτά, η λογική λέει, συγγνώμη κύριε Πατσουράκο, η λογική λέει, μισό λεπτά, η λογική λέει όμως, εφόσον εσύ ήσουν ο πρωταγωνιστής υπόθεσης, εσύ το καταγγείλεις. Άμα ήταν έτσι, πηγαίνει ο καθένας, γιατί χωνεύει ένα γιατρό, να κάνει καταγγελίες τώρα. Να έχουν και λογική τα πράγματα. Και θα πει ο γιατρός, λέει ψέματα. Θα πει ο γιατρός, λέει ψέματα. Θα του κάνει ένα μήνυμα. Ακούστε, επειδή είμαι από το τηλέφωνο και δεν σας ακούω καλά. Αυτό το οποίο πολύ σωστά άκουσα είναι ότι για να κάνει κάποιος μια καταγγελία, διότι αντιλαμβάνεστε υπάρχει όχι μόνο το τεκμήριο της αρθρότητος, αλλά και το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να πάει να κάνει μια καταγγελία για να βλάψει ένα γεγονός. Άρα λοιπόν παίρνουμε μια καταγγελία, μια επώνυμη καταγγελία, στην οποία θα πρέπει και ο πολίτης να αναλάβει την ευθύνη. Εμείς, εγώ σας κάνω κάτι πολύ απλό. Αν η πολιτεία θέλει να λύξει το θέμα, να πάει να βγάλει τους λογαριασμούς των συναδέλφων και των, αυτών που είναι καταγγελόμενοι, αλλά και γενικώς όποιον θέλει, με διασταύρωση των οικονομικών. Μα αυτά γίνονται με χέρι με χέρι, κύριε Πατσουράκο. Δεν τα βάζει κανείς στην τράπεζα, κύριε Πατσουράκο. Εντάξει τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχω ήδη απειρά, δεν θέλω να μιλήσω. Στην ανάγκη του. Να μιλήσετε, κύριε Φουτσάκο. Στην ανάγκη του δικού μου ανθρώπου τα έδωσα. Δεν τα βάζω. Ποιος θα πάει να βάλει στην τράπεζα, κύριε. Εγώ θα πάω να βάλω στην τράπεζα στον γιατρό που είναι χέρι με χέρι. Ακούστε με λίγο. Σας παρακαλώ. Υπάρχει διασταύρωση οικονομική. Ποια διασταύρωση, τα έχουν σπίτι τους και τα κρύβουν, κύριε. Κύριε Πατσουράκο, πριν ο κύριος Φουτσάκος έκανε ένα σοβαρό ερώτημα. Σας παρακαλώ. Το ερώτημα είναι. Το εσωτερικό υποθέσεων είναι μόνο που βγάζει κάποιες υποθέσεις. Το εσωτερικό υποθέσεων. Ο κύριος Φουτσάκος πήρε ένα σοβαρό ερώτημα και λέει ότι εγώ το καταγγέλλω. Μετά μπορεί να μου κάνει μήνυση ο γιατρός. Βέβαια. Εκεί δεν θα γίνεται. Συνεδριάσετε μετά μια εβδομάδα, θα έχει μάθει το όνομά μου, θα μου κάνει και μήνυση, θα τρέχω εγώ να βάζω. Σας παρακαλώ. Μπορείτε να μου πείτε εσείς με ποιον τρόπο, εάν δεν έχω επώνυμη καταγγελία σε κάποιον γιατρό, ο οποίος τα έχει, λέτε ότι έχει πάρει φακελάκι, μπορούμε εμείς να πάμε. Εάν κάνετε. Μπορώ να σας πω, θα σας το πω κάτι τώρα. Είναι δύσκολο να γίνει. Εάν κάνετε εσωτερικούς ελέγχους, και βάλετε ανθρώπους, γιατρούς. Γιατί έχω δει γιατρούς που είναι διαμάτια. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Έχω δει γιατρούς που είναι ηλικιωμένους και ηλικιωμένες που για να τους κάνουν επέμβαση ακόμα και στο χέρι ζητάγανε χιλιάρικα. Έχει σπάσει, κύριε Πατσουράκο, το τηλεφωνικό κέντρο από καταγγέλλοντες και καταγγέλουσες που λένε ότι τους ζητούσαν σε νοσοκομεία φακελάκια γιατροί. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο μας. Εγώ σας είπα κάτι πολύ απλό. Εμείς έχουμε και νούμερο βγάλει, στο οποίο μπορεί να καταγγείλει. Ποιο είναι αυτό? Από την ώρα που καταγγείλει. Ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι το νούμερο? Ναι, ναι, αλλά ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συγκεκριμένα οι καταγγελίες που μπορεί να κάνει ο κάθε πολίτης. Εμείς θα επιληφθούμε με το πειθαρχικό μας κάθε καταγγελία που γίνεται. Εάν η καταγγελία αυτή αφορά και όχι μόνο γιατρούς οι οποίοι είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και οπουδήποτε αλλού, οι οποίοι ενδεχομένως δεν κόβουν και τις αποδείξεις τους. Από την ώρα που όμως υπάρχει και την ίδια τιμή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το νοσοκομείο στο οποίο γίνει η καταγγελία κάνει ένοργη διοικητική εξέταση. Εκεί είναι δουλειά του νοσοκομείου. Εμείς έχουμε το πειθαρχικό μας. Και φυσικά υπάρχουν τρόποι και νόμοι σε αυτή τη χώρα που μπορούν να εφαρμοστούν για να μπει ο κάθε ένας άνθρωπος στη θέση που πρέπει. Με την ελληνική αστυνομία συνεργάζεστε, κύριε Αντιπρόεδρε. Με την ελληνική αστυνομία, λέω, συνεργάζεστε. Φυσικά. Όταν σας έρθουν τέτοιες καταγγελίες. Φυσικά. Μέσα στο 2018. Μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ. Μην ξεχνάτε προσφάτως μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας με τη συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου σε γιατρό στην περιοχή του Κολονακίου, όπου συνελήφθη με πάρος πολύ παραβατικότητα. Πράγματι. Στην εργασία του Ιατρικού Συλλόγου. Ήταν σε συνεργασία. Το τηλέφωνο δεν το 2018 πόσα τέτοια αποτελέσματα είχαμε. Αυτή τη στιγμή, ακούστε με λίγο, αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω το πόσα είχαμε, δεν έχω νούμερο έτοιμο. Μάλιστα. Μου ζητάτε κάτι το οποίο να σας το πω πόσα είχαμε, ευχαρίστως να βγούμε και στην εκπομπή και να πούμε και ό,τι άλλο δεν πήγε. Άρα ήταν τόσα πολλά. Κύριε Πατσουράκο, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι βάσει των κανονισμών των οποίων έχουμε,
Το βάσει των κανονισμών των οποίων έχουμε, είναι ξεκάθαρο. Από την ώρα που γίνεται μια καταγγελία, εμείς εντός 15 ημέρων πρέπει να ανακοινώσουμε οπωσδήποτε στο Εκπαιδευτικό μας Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο την καταγγελία η οποία έχει γίνει και αυτόματα περνάει και γίνεται όποια η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Μάλιστα. Αμέσως πηγαίνει στο εκπαιδευτικό, εφόσον φυσικά στοιχειοθετηθεί. Κύριε Πατσουράκο, για να κλείσουμε, πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε ξεφύγει το χρόνο. Δώστε μας το τηλέφωνο που μπορεί να καταγγέλει ότι ο κόσμος τους γιατρούς που ζητάνε φακελάκια. Αντί να παίρνουν στο κανάλι, να παίρνουν κατευθείαν εσάς. Είναι το τηλέφωνο, κοιτάξτε, είναι το τηλέφωνο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τώρα με μπλοκάρατε λίγο. Δεν έχετε κάποια ειδική γραμμή. Έχουμε τη γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου. Όχι, υπάρχει και ειδική γραμμή. Μπορώ να σας τη στείλω, εάν μου δώσετε τηλέφωνο αμέσως, σε λίγα λεπτά να σας το δώσω. Να το ανακοινώσουμε, βεβαίως. Βεβαίως. Σε δύο λεπτά μόνο, γιατί συγχωρήστε με, απ' έξω να το εκπομπούμε αυτόματα και τη στιγμή. Βεβαίως. Να είστε καλά, αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Φώτη Πατσουράκο. Πραγματικά είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν τρέπονται, δεν σέβονται. Την έγκυη γυναίκα. Η μητέρα και το παιδί στη μονάδα εντατική θεραπεία. Και ο αλήτης ζήταγε τα φακελάκια. Ο αλήτης! Είναι σύνηθες φαινόμενο, κύριε Καμπούρ, δεν θα μένουμε εδώ. Πάμε, πάμε. Σε λίγο, κύριε και κύριοι.